Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης θα δώσει το παρόν στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας τη Δευτέρα, στην οποία έχουν κληθεί και οι τρεις επιχειρηματίες που φέρονται να σχετίζονται με το Predator. Η αντιπολίτευση θέτει θέμα ανοιχτής συνεδρίασης και βίαιης προσαγωγής σε περίπτωση μη φυσικής παρουσίας των κυρίων Μπιτζιού, Λαβράνου και Ντίλιαν. Ο κ. Δημητριάδης θα πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τη Δευτέρα. Και όχι μόνο αυτό, έχει καταθέσει και κάποιες αγωγές εναντίον δημοσιογράφων και εκδοτικών ομίλων που έχουν ισχυριστεί κάποια πράγματα. Πολιτικές κόντρες προκαλούν την ίδια ώρα οι αντικαταστάσεις μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπως του Κώστα Τζαβάρα, που έχει ευθέως διαφωνήσει με το θέμα του απορρίτου και, όπως είπε στο Open, ζήτησε ο ίδιος να αποχωρήσει για να μην συγκρουστεί με το κόμμα του. Ισχυρές επιφυλάξεις έχουν εκφραστεί και από την Όλγα Κεφαλογιάννη. Όλα αυτοί οι χειρισμοί, η επίκληση του απορρίτου, όχι θα σε θα ελίξουμε την εισή της Επιτροπής και πετάμε απ' έξω τον Τζαβάρα και ενδεχομένως και τον Κεφαλογιάννη γιατί δεν μας βολεύει. Έχουμε... Όλα αυτά είναι συστηματική προσπάθεια να συγκαλύψει επειδή είναι ένοχη και έχει την ευκολία. Την αντικατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ζητήσει και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης και Ανδρέας Κουτσούμπας. Νέα λίστα με πρόσωπα που παρακολουθούνταν από το παράνομο λογισμικό δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Documento. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπό παρακολούθηση είχαν τεθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο πρώην αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και νυν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Καραμαλάκης, αλλά και η εισαγγελέα αρμόδια για την ΑΕΠ Βασιλική Βλάχου που έβαζε την υπογραφή της για τις νόμιμες επισυνδέσεις. Με το Predator φέρεται να είχαν παρακολουθηθεί και ο πρώην υποψήφιος για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μιλωνάκης. Δεν έχω καμία ένδειξη ότι συνέβαινε. Κανένα σχόλιο. Δεν έχω εικόνα, δεν το γνώριζα. Τι να σχολιάσω, δεν ξέρω κάτι. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα, καθώς δεν πιστεύω ότι εγώ και σύζυγός μου έχουμε παρακολουθηθεί. Μετά τις ενστάσεις της ΑΔΑΕ για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ΕΕΠ και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάνει σειρά παρατηρήσεων, εστιάζοντας κυρίως τη μη δυνατότητα ενημέρωσης του παρακολουθούμενου πριν συμπληρωθεί τριετία, αλλά και στην ανάγκη εποπτικής αρχής για την ΕΕΠ. Υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός που συμμετέχει στη διαφάνεια και μπορεί και ελέγχει την ΕΕΠ και όλα. Δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο πουθενά. Είναι ως να μην υπάρχει το Σύνταγμα στο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.